Σε αυτά τα επεισόδια έκανε 3 μικρά και ένα μεγάλο. Μου ζητήθηκε να, επειδή αλλιώς αναφερόταν τον γιατρό, αλλιώς η άποψη του άλλου, κάπου ο θεράπων είχε μία, δεν είχε μία άποψη, γιατί δεν ήταν μπροστά. Και μου ζητήθηκε να τραβήξω ένα βίντεο. Όταν αρχίζει το βίντεο, αρχίζει το επεισόδιο. Στην πορεία, όταν έκανε λοιπόν την πρώτη της βραδικαρδία στα monitor, ήταν παρουσία γιατρών. Οι γιατροί ήταν στο δωμάτιο. Ήμουν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τους γιατρούς. Προσπάθησαν να αποφύγουν τη διασωλήνωση. Από ό,τι κατάλαβα κι εγώ, δηλαδή ήταν έτοιμοι με τα εργαλεία στο χέρι να διασωλήνωσουν το παιδί. Ήταν ένα βήμα πριν πάλι. Και δεν ξέρουμε το γιατί. Ξανανεβαίνει στην ΕΦ και έτσι αποφασίζουμε ότι αυτό το περιστατικό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Μας λένε θα πάτε στην Αθήνα, γιατί υπάρχει ένας εγκεφαλογράφος, 24ωρος, ο οποίος δεν υπάρχει εδώ στην Πάτρα, και θα μεταβείτε εκεί για να μας καταγράψετε επεισόδια, να δούμε αν είναι επιληπτικά. Ανέβηκε στη ΜΕΘ μετά από εκείνο το επεισόδιο. Σταθεροποιήθηκε. Και την επόμενη μέρα κατεβαίνουμε πάλι στην παιδιατρική για 2 ώρες μέχρι να φύγουμε. Φύγαμε, ανεβήκαμε στο Αγραία Κυριακού. Και όλο αυτό ήταν απορία το γιατί πέφτει το οξυγόνο σε όλα αυτά τα επεισόδια. Γιατί το ίδιο σκηνικό γινόταν και στο πρώτο επεισόδιο του παιδιού. Που ήταν καλά. Που ήταν καλά. Παρένθεση σε όλο αυτό, η μαγνητική που βγήκε χειρότερη, με επιδείνωση, από ό,τι η πρώτη.